Και φίλε του Λάμα Games TV, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα αξίζει ή όχι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το αν αξίζει ή όχι το Dead Rising. Για όσους δεν το γνωρίζετε, το Dead Rising αυτή τη στιγμή έχει μια νέα εκδοχή η οποία λέγεται Dead Rising Deluxe Remaster. Να ευχαριστήσουμε φυσικά την Capcom και τη CD Media για την παροχή του τίτλου και κυρίως την Capcom γιατί μετά από 18 χρόνια επιστρέφει το παιχνίδι που όλοι αγαπήσαμε, με φυσικά τον ένα και ανεπανάληπτο πράγμα το οποίο υπήρχε και είχαμε όλοι αγαπήσει, να σκοτώνουμε ατελείωτες ορδές από ζόμπι ασταμάτητα. Έτσι λοιπόν, όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι, μιας και εδώ μιλάμε για ένα remaster παύλα remake, βρισκόμαστε στην Αμερική όπου την έχει καταληφθεί από ζόμπι. No spoilers, τα έχουμε πει αυτά, δεν σας δείχνω cinematic γιατί θέλω να παίξετε το παιχνίδι. Λοιπόν, εδώ έχουμε τον Frank West, ο οποίος έχει έρθει να φωτογραφίσει το τι συμβαίνει στην πόλη αυτή και έχει καταλήξει να σκοτώνει άπειρες ορδές από ζόμπια. Να πω επίσης ότι το παιχνίδι έχει άπειρα κουστούμια που μπορείς να φορέσεις από περίφημα και πασίγνωστα franchise της Capcom. Έχω σκοτώσει ζόμπι σαν τον Nemesis, έχω σκοτώσει ζόμπι σαν τον Mega Man και πολλά πολλά άλλα παιχνίδια και σκηνικά τα οποία τα έχουμε αγαπήσει. Το παιχνίδι δεν χρειάζεται, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, δεν χρειάζεται πολλά πράγματα το παιχνίδι. Το μόνο που χρειάζεται είναι να μπείτε μέσα και να σκοτώνετε ζόμπι ατελείωτα. Βαθμολογία μου σε αυτό το παιχνίδι, μιας και μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο είχα παίξει πριν 18 χρόνια, όπως έχω αναφέρει, είναι ένα 8 στα 10. 8 στα 10 διότι όταν υπάρχει η remaster εκδοχή, αυτό το οποίο ζητάω θα ήταν ίσως λίγο καλύτερα γραφικά. Το παιχνίδι είναι... πώς να το πω τώρα... Το παιχνίδι είναι ακριβώς αυτό το οποίο ζητάμε. Είναι one-on-one remake. Δεν έχει κάποιο άλλο τρελό innovation, η αλήθεια είναι, που και στην τελική δεν νομίζω να χρειαζόταν κιόλας, γιατί μιλάμε απλά για ένα zombie game το οποίο σκοτώνει zombie και τίποτα άλλο. Αυτά λοιπόν από εμένα, η μουσική είναι φοβερή, τα κουστούμια, τα γραφικά είναι αρκετά καλά σε σχέση με αυτά που υπήρχαν τότε. Ο σκοπός μας βέβαια, όπως έχουμε πει, είναι να επιζήσουμε από τις ατελείωτες ορδές του ζόμπι και να αντιμετωπίσουμε χαρακτήρες και άλλα προβλήματα τα οποία μπορούν να εμφανιστούν. Αυτά λοιπόν από εμένα, μια ακόμη φορά ευχαριστώ τη CD Media και την Capcom για την παροχή του τίτλου. Μείνετε συντονισμένοι στο Lama Games TV γιατί όπως πάντα τα καλύτερα έρχονται. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο των ζόμπι και των ανθρώπων. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο όπως είπα και πριν και να είστε καλά. Στα 10 και πολλά, πολλά, πολλά ζώνη. Bye bye.